Με σκληρή γλώσσα απάντησε, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός στις προκλήσεις του Ταγί Περντογάν. Είπε μάλιστα πως θα υπάρξει συνέχεια από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα βρέθηκε στο φράχτη του Εύρου σε μια επίσκεψη με ισχυρό συμβολισμό και μάλιστα στο πλευρό του αρχηγού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Το ρεπορτάζ είναι του Χρήστου Μαζανίτη. Ο Πρωθυπουργός σήκωσε το γάντι στις πρωτοφανείς προκλήσεις Ερντογάν και τη φωτογραφία με τα νεκρά παιδιά. Στη συνέντευξή του στο Bloomberg προειδέασε για το τι θα επακολουθήσει. Accusing Greece for crimes against humanity on the question of migration is simply preposterous. It is preposterous because it is Turkey that has been weaponizing migrants very openly and very publicly over the past 2 years, trying to encourage them, send them to the Greek border, trying to push them into Europe. We save tens of thousands. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Ερντογάν αρνείται συστηματικά τον διάλογο και διεμήνησε ότι καμία πρόκληση δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή από την Ελλάδα. In general, we've seen a crescendo of Turkish rhetoric against Greece, which is plainly unacceptable. I think this is something which has been communicated to Turkey by the leadership of the European Union, but also by the US. We do not need another source of geopolitical instability in the Eastern Med when we're fighting a war against Russia and we're trying to support Ukraine. Μιλώντας εκπροσώπους της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός έδωσε μια πρόγευση για την κριτική που θα ασκήσει στην Άγκυρα στα Ηνωμένα Έθνη. I would only say one word on this topic. Greece is not going to be bullied by our aggressors. And the challenges to the sovereignty of Greece are simply unacceptable. And we must do whatever it takes to strengthen our alliances. Πριν από λίγο, από τη Νέα Υόρκη, ο Ερντογάν εμφανίστηκε να ζητά και τα αρέστα για την υποεξαφάνιση ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη. Όμως ο κύριος Πρωθυπουργός δυστυχώς δεν γνωρίζει ποια είναι η δική του κατάσταση στην Τουρκία. Εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση υπέρ της μείωσης του πληθυσμού των Ρωμιών στην Τουρκία. Αντίθετα, όταν επισκεπτόμουν, για παράδειγμα, την Ήβρο, την Τένεδο, πάντα ρωτούσα τους ελάχιστους Ρωμιούς πολίτες μας που ζούσαν εκεί. Πού είναι τα παιδιά σου, είχα πει. Στην Αμερική, απάντησε. Είπα, φέρτε τους να ζήσουν εδώ. Τη σκητάλη πήρε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε λόγο για χυδαία προκλητικότητα της Τουρκίας, ζητώντας εξηγήσεις για την ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη, που βρίσκεται υπό εξαφάνιση. Χρειάζεται πολύ μεγάλο θράσος για να χρησιμοποιεί κάποιος το βήμα του ΟΗΕ, όταν είναι ο ηγέτης μιας χώρας που επιδίδεται συστηματικά στην παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας. Ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι καταπέλτης εναντίον της Τουρκίας, μιλώντας στα Ηνωμένα Έθνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται βαθύτατα για τις πολιτικές διακρίσεων του παρελθόντος που εφήρμοσε η Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα η ελληνική μειονότητα να βρίσκεται επί του παρόντος στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναλαμβάνει την έκκληση προς την Τουρκία να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και νομικών οντοτήτων μειονοτήτων. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης συνεχίζουν την τακτική των ψευδών ειδήσεων του Ερντογάν, μεταδίδοντας ρεπορτάζ, σύμφωνα με τα οποία μετανάστες φέρονται να επέστρεψαν στην Τουρκία αφού προηγουμένως βασανίστηκαν από στελέχη των ειδικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Ne varsa vurmuşlar yani. Bunlar şey polisleri. Sonra şey Türkiye falan götürmüşler şey. Götürmüşler. Bırakmış. Ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Μουσταφά Σεντόπ, με πρόσχημα την μετάβασή του στα Σκόπια, επισκέφθηκε ευνηδιαστικά την Κομοτηνή. Με πολυπληθή συνοδεία τουρκικών μέσων ενημέρωσης, επισκέφθηκε το σπίτι του ψευδομουφτή, αλλά και τα γραφεία της αυτοαποκαλούμενης τουρκικής νεολαίας Κομοτηνής, όπου απαγορεύτηκε είσοδος στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Αμέσως μετά πήγε στην Ξάνθη, στο μνημόσυνο του ψευδομουφτή, όπου τον συνόδευσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ζεϊμπέκ Χουσέιν.